Η επιθυμία του κ. Στεφανόπουλου ξεκίνησε το 2022 και λιγότερο από 2,5 χρόνια μετά είμαστε περίπου έτοιμοι να ξεκινήσουμε να υλοποιήσουμε όλο αυτό το πράγμα υπέρ των ασθενών. Είναι ένα μοναδικό τμήμα πυρηνικής ιατρικής που υπάρχει ουσιαστικά στην Ελλάδα, το οποίο συστεγάζει ένα κλασικό τμήμα πυρηνικής ιατρικής που περιλάμβανε τη γάμα κάμερα SPECT-CT που ήδη είχαμε στο νοσοκομείο και με την οποία κάναμε τη δουλειά μας μέχρι τώρα. Αλλά ταυτόχρονα θα πάρουμε μια καινούργια γάμα κάμερα SPECT-CT που θα κάνουμε πολύ καλύτερη εφαρμογή όσων κάναμε μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα θα έρθει και ένα μηχάνημα καινούργιο PET-CT, το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση του καρκίνου, το οποίο εγκαθίσταται στην Πάτρα ως δεύτερος μοναδική επαρχιακή πόλη της Ελλάδας που έχει ένα δεύτερο μηχάνημα PET-CT. Δηλαδή αυτήν την ώρα οι μοναδικές πόλεις που έχουν δύο μηχανήματα PET-CT είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αυτό το μηχάνημα θα βοηθήσει απίστευτα τον πληθυσμό της περιοχής. Αν σκεφτείτε ότι αυτή την ώρα για να κλείσει ένα ραντεβού στο νοσοκομείο του Ρίου ένας άνθρωπος μπορεί να περιμένει και 3 μήνες, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εξ αυτών ή αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα ή να αναγκάζονται να καθυστερούν πάρα πολύ τη διάγνωσή τους, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη όταν μιλάμε για ένα τρίμηνο. Ουσιαστικά πλέον αυτές οι αναμονές θα μηδενιστούν με το μηχάνημα που θα έχουμε, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ποιοτικό μηχάνημα, απολύτως ψηφιακό, με απίστευτους χρόνους διεκπεραίωσης των εξετάσεων. Και ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα θα το έχουμε στη διάθεσή μας εν ενεργεία. Είναι ήδη κατεστημένο το μηχάνημα. Κάνουμε τους τελικούς ποιοτικούς ελέγχους. Τις τελευταίες λεπτομέρειες για το κτίριο και όλη την εγκατάσταση των μηχανημάτων. Για να περιμένουμε μετά την άδεια από το Δημόκριτο και την παραλαβή του όλου κόνσεπτ, ας πούμε, από το νοσοκομείο μας, προκειμένου να ξεκινήσουμε να διεκπεραιώνουμε ασθενείς.